Το πρώτο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Η αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσμος» πρόκειται να διοργανώσει στα τέλη Αυγούστου το Πανεπιστήμιο Πατρών με την υποστήριξη της Προέδρου του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών Καλλιπάτηρα και Εθνικής Πρέσβεως της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης Κατερίνας Παναγοπούλου. Ήταν λοιπόν επιτακτική και κοινή ανάγκη των καθηγητών και εμάς των ενεργών πολιτών να ερευνήσουμε και να αποδείξουμε ότι η ελληνική παιδεία, μέρος της οποίας είναι το σύνολο των πεδίων που πραγματεύεται το Διεθνές Συνεδριό μας, αποτελεί ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για την ανθρωπότητα. Είναι αίτημα των καιρών να βρούμε την κοινή αφετηρία όσων κανόνων, θεσμών και αξιών δημιούργησαν το περιβάλλον εντός του οποίου κατέστη εφικτή η δημοκρατία. Άρα και η διάχυση της παιδείας, άρα και η προαγωγή των επιστημών, άρα και το υψηλότερο ιστορικά καταγεγραμμένο επίπεδο κοινωνικής οργάνωσης. Με τη συμμετοχή πάνω από 180 διακεκριμένων μελών της Διεθνούς Ακαδημαϊκής Κοινότητας και μέσα από ένα πρόγραμμα με έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα, το συνέδριο έχει ως στόχο να επιβεβαιώσει πως πολλές από τις απαντήσεις και τις αξίες που έχει ανάγκη ο σύγχρονος κόσμος γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Όποιος έχει βιώσει την επιστήμη σε βάθος, την έρευνα σε βάθος, ξέρει ότι πολλή αλήθεια δεν κρύβεται στις επιμέρους επιστήμες. Κρύβεται στις διαχωριστικές επιφάνειες μεταξύ των επιστημών. Και ξέρουμε γιατί. Η επιστήμη είναι μία. Αδυνατούμε να τη συλλάβουμε ολόκληρη. Ο καθένας παίρνει το κομμάτι του, της πίτας του και φεύγει και είναι πανευτυχής. Και παίρνει το μοναχικό του δρόμο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος. Είναι να κάτσουμε όλοι μαζί κάτω, να βάλουμε δίπλα-δίπλα τα κομμάτια μας και να δούμε τι κοινό έχουμε. Και είναι απίστευτο τι κοινά μπορούμε να δούμε. Το συνέδριο αυτό έχει στόχο, πέρα από εγωκεντρικούς εθνικισμούς και ομφαλοσκοπήσεις, να επιβεβαιώσει τη διαχρονικότητα του αρχαίου πολιτισμού και πώς αυτός ο αρχαίος πολιτισμός με τις διάφορες εκφάνσεις του, αξίες, θεσμούς, τέχνη, φιλοσοφία, επιστήμη, αποτέλεσε, όπως γράφουν πάλι ο Γιώργη Γκάνταμερ, Γερμανός, και ο Μπρούνο Ζέλ, ότι οι ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού βρίσκονται στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, έμφαση δόθηκε και στο δυσανάλογα μεγάλο για τον πληθυσμό της χώρας μας μέγεθος του επιστημονικού έργου και των τεχνολογικών επιτευγμάτων που παράγονται ανά τον κόσμο από Έλληνες. Αλλά κανείς δεν έχει λάβει υπόψη κάτι το οποίο έχει συμβεί στη σύγχρονη Ελλάδα, σε μια χώρα η οποία δεν έχει κράτος, ότι το 0,25 του πληθυσμού που μας αντιστοιχεί στα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους έχει δώσει το 3% κορυφαίους επιστήμονες. Βλέπετε την Ελλάδα, την καθημαγμένη της κρίσης, να έχει εχμές αριστείας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε από την κυρία Παναγοπούλου η ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικών Επιστημών και Αξιών στην Ολυμπία. Θα εργαστούμε μαζί για να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο, το οποίο θα έχει την ευθύνη να οργανώσει και να ταξιδέψει στα πέρατα του κόσμου, όχι μόνο τα πορίσματα αυτού του συνεδρίου, αλλά και όσων ακολουθήσουν. Το κέντρο θα έχει βασικό σκοπό τη διάσωση και διάσωση της γνώσης των Ολυμπιακών Αξιών και της ελληνικής παιδείας και θα καταστήσει κοινωνούς των Ολυμπιακών Αξιών και των ελληνικών επιστημών, τους νέους και τις νέες, σε οικουμενικό επίπεδο. Φιλοδοξούμε μέσα από την πλατιά και ανοιχτή δράση μας να προσφέρουμε στην ελληνική πολιτεία ένα πραγματικό σύμμαχο στην προσπάθεια ανάδειξης της οικουμενικής σημασίας της πατρίδας μας. Η Κατερίνα Παναγοπούλου, η οποία έχει αφιερώσει τη ζωή της στη διάδοση των Ολυμπιακών Αξιών και του Εφαγωνίζεστε, μίλησε στο CNN Greece για τους στόχους του επικείμενου συνεδρίου αλλά και για την αναγκαιότητα της αρχαίας ελληνικής παιδείας στο σύγχρονο κόσμο. Το μέλλον έρχεται από την αρχαία Ελλάδα. Τι περιμένουμε να δούμε στο καινοτόμο συνέδριο του Αυγούστου? Παρελθόν, παρόν και μέλλον θα έλεγα, διότι το ελληνικό θαύμα συντελέστηκε βέβαια τόσα χρόνια πριν, αλλά υπάρχει, απλώς υπάρχει λύθη. Υπάρχει λύθη μέσα στα χρόνια και αυτό το συγκεκριμένο συνέδριο θα προσπαθήσει να αποδείξει τη διαχρονικότητα του ελληνισμού, το διενεκές του ελληνισμού. Οι σύνεδροι είναι καθηγητές καταξιωμένοι από όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα διεθνώς και Ελλήνων και ξένων, οι οποίοι έρχονται με ένα ενθουσιασμό μεγάλο, οι περισσότεροι είναι ελληνιστές, με έρευνα και ετών πάνω στις Ολυμπιακές αξίες, στην ελληνική γνώση και στις επιστήμες και έρχονται να δηλώσουν με πορίσματα τις έρευνες αυτές και να τις κάνουν προσιτές στο ευρύτερο κοινό. Βασικά είναι σαν μια
ανασκαφή θα έλεγα, η οποία δεν γίνεται σε αρχαιολογικό χώρο, αλλά γίνεται στη γνώση και καταγραφή αυτών που πρέπει να περάσουν στις νέες γενιές, γιατί δυστυχώς έχουν ξεχαστεί. Αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την εξαίρετη ομάδα των καθηγητών, τον κύριο Παϊπέτη και την ομάδα που συναντήσατε σήμερα σε αυτή τη συνέντευξη τύπου των διακεκριμένων επιστημόνων. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει ένας θεσμός, ο οποίος θα συνεχιστεί, θα προσελκύει περισσότερους ανθρώπους ως συνέδρους, αλλά και ακροατήριο να ακούσουν αυτά τα σπουδαία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι να καταθέσουν. Τι κομίζει η αρχαία Ελλάδα στο σύγχρονο άνθρωπο, στο σύγχρονο κόσμο? Η αρχαία Ελλάδα θα συμβάλλει στη δημιουργία αυτού που λέμε οικουμενικός άνθρωπος. Ένας πολίτης, ένα υγιές κύτταρο, το οποίο λόγω αυτής της υγείας και της σωστής νοοτροπίας θα συμβάλλει σε ειρηνικές κοινωνίες που τόσο έχουμε ανάγκη στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε. Είναι θέματα παιδείας. Είναι θέματα παιδείας και ο θεσμός του εφαγωνίζεστε με τον οποίο, στον οποίο έχω αφιερώσει τη ζωή μου, όχι μόνο εγώ, αλλά και 2.000 γυναίκες σε όλη την Ελλάδα, τα μέλη του Πανελληνίου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών Καλλιπάτηρα, που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. Αγωνιζόμαστε για να διαδώσουμε αυτές τις αρχές και αξίες, οι οποίες είναι στην ουσία παιδαγωγικά προγράμματα που αφήνουν όχι μόνο, δεν εφαρμόζονται μόνο στον χώρο του αθλητισμού, αλλά επηρεάζουν και την ευρύτερη κοινωνία. Ξεκινάμε από τον χώρο του αθλητισμού, διότι λόγω των ισχυρών συμβολισμών του επηρεάζει τους νέους ανθρώπους. Και λόγω των media, που είναι ελκυστικός ο αθλητισμός, από τα media προβάλλεται, άρα και τα μηνύματα περνά πιο εύκολα στους νέους ανθρώπους. Δυστυχώς, ό,τι και να κάνεις, αν δεν μπορέσεις να το δείξεις, δεν βοηθάς. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τη συμμετοχή σας, τη συμμετοχή του CNN, το οποίο θα του δώσει διάσταση και θα ακουστεί όχι η φωνή μας, των ενεργών πολιτών, αλλά αυτών των επιστημόνων, που στα χέρια τους κρατούν όλη αυτή τη γνώση, η οποία είναι πολύτιμη για αυριανές ειρηνικές κοινωνίες. Το κέντρο αυτό που ξεκινάει, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βρει να στεγαστεί στην περιοχή αυτή την ιερή του χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας και σε αυτό μας βοηθάει η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, των αρμόδιων δήμων, Ήλιδος και Αρχαίας Ολυμπίας, οι οποίοι με ενθουσιασμό αγκαλιάζουν το συνέδριο αυτό. Πιστεύουμε ότι θα βρει το χώρο του, θα τον δημιουργήσουμε το χώρο αυτό. Και θέλουμε να γίνεται διαχρονικά το συνέδριο αυτό, να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, ώστε να γίνει ένας θεσμός και να υπάρχει εξέλιξη και συνέχεια. Διότι είναι καλό να κάνεις πράγματα, αλλά η συνέχεια τα καθορίζουν επιτυχή ή όχι. Εξαγγείλαμε την ίδρυση ενός κέντρου, το οποίο κέντρο θα έχει αναφορά στις ελληνικές επιστήμες και στις αξίες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Και σήμερα συνυπεγράφει το συνέδριο αυτό από τους συμμετέχοντες καθηγητάς, οπότε έχουμε την επιστημονική τους στήριξη. Εμείς είμαστε ομάδα εθελοντών, ενεργών πολιτών, οι οποίοι πιστεύουμε στην πατρίδα μας και πιστεύουμε ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει αυτό που μέσα στα χρόνια της ανήκει. Το έχουμε ξεχάσει. Είναι μια ευκαιρία να το θυμηθούμε και είναι μια ευκαιρία όχι μόνο να το θυμηθούμε, να το σεβαστούμε και να το συνεχίσουμε. Με το έργο της στους διεθνείς θεσμούς αλλά και στο τιμόνι της Καλλιπάτηρας τα τελευταία 11 χρόνια, η κυρία Παναγοπούλου έχει αποδείξει έμπρακτα τη σημασία της προσφοράς των ενεργών πολιτών και τη συμβολή τους στο έργο της πολιτείας. Το σωματείο μας δραστηριοποιείται 40 χρόνια και χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση, όλα μέσα από όρους που συλλέγουμε μέσα από τη δράση μας. Έχουμε παραρτήματα που λειτουργούν εκτός Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Ιωάννα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ ετοιμάζουμε άλλα δύο στην περιφέρεια της Ελλάδος. Βασικός σκοπός μας είναι η δημιουργία αθλητικής υποδομής, γιατί πιστεύουμε ότι ο καλύτερος παιδαγωγικός χώρος είναι ο αθλητισμός, γιατί επηρεάζει τα παιδιά και τα παιδιά μπορούμε να τα προλάβουμε, να χτίσουμε νοοτροπία στην ηλικία των 8-14 ετών. Από εκεί και έπειτα χρειάζονται άλλα παιδαγωγικά προγράμματα. Για τη στρεβλωμένη νοοτροπία εμάς των ενηλίκων. Όπου και εκεί χρειάζεται εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς. Οι κοινωνίες μας νοσούν, αλλά πρέπει να αντισταθούμε. Θα πάρουμε τη γνώση αυτού του συνεδρίου και θα φροντίσουμε να την κάνουμε προσιτή. Πιστεύουμε να βοηθήσει η πολιτεία, την οποία δεν αντικαθιστούμε, απλώς βοηθούμε την πολιτεία και φιλοδοξούμε να κάνουμε ένα δώρο στο ελληνικό κράτος, προβάλλοντας αρχές και αξίες που αποδεικνύουν την οικουμενικότητα του ελληνισμού.
Το συνέδριο που θα φιλοξενηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Ολυμπία θα διαρκέσει από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου και αναμένεται να προσελκύσει τα φώτα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.